Να ξεκινήσουμε λίγο με την εξέλιξη που αφορά τον κορονοϊό, που αφορά την μετάλλαξη, τη λεγόμενη μετάλλαξη Kraken, καθώς 6 κρούσματα έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα και τα 6 στην περιφέρεια, στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα βέβαια και με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Τα χαρακτηριστικά της Kraken ποια είναι? Έχουμε να κάνουμε με μια υποπαραλλαγή της μετάλλαξης όμικρον. 6 κρούσματα, αυτό το οποίο προείπα βέβαια, έχουν καταγραφεί μέχρι και σήμερα. Πιθανότατα βέβαια το πλέον πιθανό σενάριο να έχουμε αύξηση των κρουσμάτων της συγκεκριμένης υποπαραλλαγής στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και έχουν καταγραφεί κρούσματα σε 38 χώρες μέχρι και σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κική Σονίδου, την πρόεδρο του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Ηνωμένου Βασιλείου και διευθύντρια πρωτοβάθμιας περίθαλψης Λονδίνου. Την καλησπέρα μας, κυρία Σονίδου. Καλησπέρα και πάλι. Καλή χρονιά και σε ευχαριστώ πολύ που είμαι πάλι μαζί σας. Δική μας η χαρά. Πάμε λίγο να ρίξουμε φως πάνω στην μετάλλαξη Kraken. Πόσο πρέπει να μας ανησυχεί, ποια τα βασικά συμπτώματα και το ερώτημα το εξής. Όσοι έχουν εμβολιαστεί, καλύπτονται? Ωραία, πολύ σωστά ερωτήματα. Είπατε, κάνετε ένα πάρα πολύ σωστό πρόλογο, τον άκουσα, ότι είναι μια υποπαραλλαγή της όμικρον, που είναι και η κυρίως μετάλλαξη του κορονοϊού που μας έχει απασχολήσει και που έχει επικρατήσει. Είναι γνωστό ότι ο κορονοϊός έτσι θα επιβιώσει και θα μεταλλάσσεται συνέχεια. Αυτή η μετάλλαξη ή παραλλαγή, όπως το λένε πολλές φορές, έχει και το όνομα ενός μυθικού τέρατος. Γι' αυτό βρήκαμε μια έτσι ασυνήθιστη ονομασία Kraken. Υπάρχει και λένε παράλληλα μια άλλη πιο μικρή παραλλαγή, Orthus, που είναι το όνομα ενός σκύλου με δύο κεφάλια, που και αυτό είναι ένα μυθικό τέρας. Και επειδή βλέπουν αυτήν την επιθετικότητα του κορονοϊού, οι επιστήμονες, κάποιοι επιδημιολόγοι θέλουν να δώσουν έτσι ονόματα σε αυτές τις μεταλλάξεις μυθικών τεράτων. Αυτές λοιπόν που ξεκίνησαν από την Αμερική και απασχόλησαν και είχαν πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, και αυτό είναι το θέμα, σου μεταδίδονται λίγο πιο εύκολα, είναι μεταλλάξεις που έχουν τα ίδια συμπτώματα με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα τον κορονοϊό, με πόνο στο λαιμό, με δίχα, με έλλειψη γεύσης όσφρησης, πολύ σύνηθες. Έχουμε γαστρεντερίτιδες, συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, το βλέπουμε πολύ τον τελευταίο καιρό. Δίχα, πυρετό, μυαλγία, κακουχίες, κόπωση, πονοκέφαλο, σαν μια γρυπώδη συνδρομή, αλλά που έχει και στοιχεία γαστρεντερίτιδας, αλλά και πολλές φορές και λίμωξη αναπνευστικού. Αυτά είναι τα κυρίως που βλέπουμε. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πιο επικίνδυνη κλινικώς. Δεν μπορώ να πω ότι κινδυνεύουμε περισσότερο. Οι άνθρωποι που είναι αποναστοκατασταλμένοι, οι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, οι άνθρωποι που λαμβάνουν κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες ή εγκυμονούσεις, είναι πάντα λίγο πιο ευάλωτοι αυτοί οι άνθρωποι στις μεταλλάξεις και στις λοιμώξεις. Φυσικά, όσοι έχουμε εμβολιαστεί, δεν κινδυνεύουμε από τις σοβαρές λοιμώξεις που θα μας οδηγήσουν σε μια μακροχρόνια, επώδυνη νοσηλεία που μπορεί να καταλήξει και στη ΜΕΘ και σε διασωλήνωση. Όπως και να το κάνουμε, τα εμβόλια μας έχουν δώσει αντισώματα. Υπάρχουν ερευνητές, επιδημιολόγοι, και μάλιστα διάβασα και τον κύριο Παυλάκη που είπε σήμερα το πρωί, υπάρχουν κάποιες από αυτές τις μεταλλάξεις που για κάποιους ανθρώπους δεν είναι αρκετά ούτε τα εμβόλια, ούτε τα αντίγα φάρμακα, το Παύλο Ντίξ, το Remdesivir που είχαμε και δίναμε. Σε κάποιους ανθρώπους με αυτές τις μεταλλάξεις μπορεί να μην έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μάλιστα, ξέρετε το προσβάλλει ότι ο οργανισμός μας από ένα ιό δημιουργούμε. Υπάρχουν τα λεμφοκύτταρα μνήμης. Κάποια λεμφοκύτταρα που θυμούνται αυτόν τον ιό, θυμούνται τι εισέβαλε στο σώμα μας και πάνε και το πολεμούν. Υπάρχουν κάποιοι υποδοχείς στον οργανισμό μας που αυτοί βρίσκουν έναν τρόπο και τους παρακάμπτουν. Και μπαίνουν πολύ πιο εύκολα στο αναπνευστικό μας σύστημα, στο ανώτερο αναπνευστικό, εισέρχονται στους πνευμόνες και αυτούς τους υποδοχείς δεν μπορούμε εμείς να τους αλλάξουμε, να τους ελέγξουμε και ο κορονοϊός τους παρακάμπτει, να το πω έτσι, και μπορεί να εισέλθει στο αναπνευστικό μας σύστημα και να κάνει λοιμώξεις. Δεν θα έπρεπε όμως να πανικοβληθούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κινδυνεύουμε ή είδαμε αυτό που είδαμε με την όμικρον. Έχουμε προστατευτεί, έχουμε εμβολιαστεί. Όσοι έχουν κάνει τέταρτη και πέμπτη δόση είναι πιο προστατευμένοι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Ακριβώς. Και τους προστατεύουμε, αλλά πάντα θα είναι σε μια κατηγορία αυξημένου κινδύνου
και όλες αυτές οι θεραπείες που τις έχουμε δώσει μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικές. Κυριαρχεί πάντως ένα κλίμα προβληματισμού και ανησυχίας. Λέει ο κόσμος και εδώ στην Ελλάδα, πρέπει πλέον να μάθουμε με τον κορονοϊό σε καθημερινή βάση να ζούμε, με τις μεταλλάξεις, με τις υποπαραλλαγές, υποκατηγορίες, με τον εμβολιασμό σε τρίμηνη, τετράμηνη, σε ετήσια βάση, ερωτήματα τα οποία κάπως δεν έχουν απαντηθεί. Σωστά. Καταρχήν, ξέρετε ότι έχουμε προχωρήσει μια διαδικασία επικαιροποιημένων εμβολίων. Επειδή ξέρουμε από τη δεκαετία του 50 ότι αυτός ο ιός θα πεθάνει και δεν μπορεί να πεθάνει αν δεν μεταλλαχθεί, θα μεταλλάσσεται συνέχεια για να μπορέσει να επιβιώσει. Κάποιες μεταλλάξεις θα περάσουν απαρατήρητες και έχουν περάσει, κάποιες θα μας απασχολήσουν. Η χρονική διάρκεια αυτής της διαδικασίας ποια είναι? Δεν μπορώ να το πω με ακρίβεια, γιατί κάθε μετάλλαξη είναι διαφορετική. Το παρελθόν τι μας έχει δείξει? Η βιβλιογραφία σε αυτές τις περιπτώσεις τι δείχνει? Υπήρξαν μεταλλάξεις που περάσαν εντελώς απαρατήρητες. Υπήρχαν και κάποιες που μας απασχόλησαν περισσότερο, όπως η Όμικρον, που συνεχίζει να επικρατεί στην Ευρώπη. Έτσι είναι η κυρίως επικρατούσα μετάλλαξη του κορονοϊού. Δεν μπορώ να σας πω αν θα είναι 3 μήνες, 6 μήνες. Σε κάθε χώρα, σε κάθε πληθυσμό, ανάλογα με το επιδημιολογικό της υπόβαθρο, αυτό θα είναι διαφορετικό. Δεν είναι το ίδιο στην Αγγλία, που έχουμε 65 εκατομμύρια, δεν είναι το ίδιο στην Ελλάδα με περίπου 10 εκατομμύρια ή 11. Δεν είναι το ίδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που το καθορίζουν αυτό. Απλώς, όπου βλέπουμε μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και αν προκύψουν και μεγαλύτερο αριθμό νοσηλιών και θανάτων, εκεί θα μας απασχολήσει περισσότερο. Αυτή τη στιγμή, το 4,5% των περιστατικών, των θετικών κρουσμάτων του κορονοϊού, έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη την Kraken. Είχαμε περίπου 36.000 περιστατικά μέχρι την 21η Δεκεμβρίου. Αυτή η τελευταία εβδομάδα είχαμε 28.000 περιστατικά. Φανταστείτε, ένα 4-5% είναι περίπου με τη νέα μετάλλαξη. Αλλά δεν είμαστε κλινικά φοβισμένοι ή ανησυχούμε υπερβολικά ότι κινδυνεύουμε και ότι έρχεται ένα καινούργιο κύμα. Με αυτό που έγινε στην Κίνα, επειδή βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι ήταν εντελώς αποστηρωμένοι σε περιβάλλον τρομερού περιορισμού, τώρα ξαφνικά ανοίξαν τα σύνορά τους, ανοίξαν τις δραστηριότητές τους, δεν φοράνε και μάσκες και αυτό σημαίνει στις περισσότερες χώρες. Χαλαρώσαμε όλοι μετά από κάποιο σημείο και η μετακίνησή τους που παραμένει ελεύθερη, μπορεί να ζητάνε τεστ, αλλά με ενδιάμεσες πτήσεις από άλλες χώρες δεν ελέγχονται οι περισσότεροι. Σωστά. Και εδώ έχουμε ένα μεγάλο πληθυσμό Κινέζων. Οπότε συνεχίζουν να διασφύρουν. Και δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι αυτό που συμβαίνει. Και ακόμα δεν έχουμε σαφή δεδομένα από την Κίνα να μας δώσουν μια ακριβή εικόνα του τι συμβαίνει και σε τι θα μας υποβάλλουν και τους υπόλοιπους στο δυτικό κόσμο το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Θα προσέχουμε, θα εμβολιαζόμαστε, θα ακολουθούμε τις ιατρικές οδηγίες. Οι επιστήμονες πάντα θα ασχολούνται με τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Ναι. Θα φοράμε μάσκες, θα πλένουμε τα χέρια μας, θα τηρούμε τις συνθήκες υγιεινής. Αυτό μείνει κομμάτι της ζωής μας και θα δούμε το επόμενο διάστημα χωρίς πανικό και χωρίς εκφοβισμό του κόσμου. Κυρία Σονίδου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε και νέα δεδομένα, βέβαια. Με χαρά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.